Καβαδίας μεγάλωσε και έζησε σε ένα αστικό περιβάλλον ουσιαστικά και με ανθρώπους λογίους. Ναι. Δηλαδή η παρέα του ήταν άνθρωποι όπως ο Τσίρκας, όπως ο Σεφέρης, όπως τέτοιοι. Δεν ήταν δηλαδή απλώς ένας τυχαίος ναυτικός ο οποίος είχε κάποια ικανότητα. Ήταν άνθρωπος εγγράμματος, δηλαδή υποψιασμένος λογοτεχνικά. Οι παρέες του, όπως είπαμε, οι συνήθεις, ήταν ο Καραγάτσας, ας πούμε, πολύ φίλος του. Όλο ήταν συγγραφής διαφόρων ειδών, ας το πούμε. Και οι καταγωγές του από τον Ουράνη και από αυτούς που είπαμε πριν, από τον Γιάσαρ Εμμανουήλ και στον οποίο σε όλους αυτούς απευθύνει και αφιερώνει ποίηματα, οι επαφές του με τον Κατσίμπαλη, με όλη τη γενιά του 30 ουσιαστικά, της οποίας αποτελεί μέλος, και οργανικό δηλαδή και ουσιαστικό, όλοι αυτοί ήταν οι κύριοι συνομιλητές του στο επίπεδο της λογοτεχνίας. Στο επίπεδο της καθημερινής του ζωής, στα πλοία δηλαδή, ήταν βέβαια άνθρωποι ναυτικοί, απλοί, καθημερινοί, οι οποίοι προφανώς οι ιστορίες αυτών και οι χαρακτήρες τους ακόμα τον επηρέασαν στο να δημιουργήσει αυτά που τα πρόσωπα και τις φυσιογνωμίες που δημιούργησε.